Οι Ηνωμένε Πολιτείε γιόρτασαν την Τετάρτη την ολοκλήρωση του νέου προξενικού του κτηρίου στο Ερμπίλ στη δέκατη επέτειο τη παρουσία του στην περιοχή του Κουρδιστάν με μια τελετή στην οποία συμμετείχαν επίσημα πρόσωπα. Ο Πρωθυπουργό τη περιοχής του Κουρδιστάν, Μαστρούμ Μπαραζανί, ήταν παρόν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε συμβάλλουν στη σταθερότητα του Κουρδιστάν και του Ιράκ και σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με την κουρδική κυβέρνηση, KRG. Και του πολίτε τη για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη και πιο ευημερούσα περιοχή του Κουρδιστάν μέσα σε ένα ενωπημένο και ομοσπονδιακό Ιράκ, δήλωσε ο Παλαντίνο κατά τη διάρκεια τη τελετή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τη δική του στρατιωτική παρουσία και στο Ερμπίλ. Η Ουάσιγκτον δημιούργησε μια στρατιωτική βάση στην περιοχή του Κουρδιστάν μετά την εμφάνιση του Ισλαμικού κράτου και έκτοτε αποτελεί μέρο του αγώνα ενάντια στη μαχητική ομάδα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε άνοιξαν αρχικά ένα διπλωματικό γραφείο στο Ερμπίλ το Φεβρουάριο του 2007, το οποίο αργότερα αναβαθμίστηκε σε γενικό προξενείο το 2011. Πριν από έξι χρόνια, όταν στεκόμασταν ο ένα δίπλα στον άλλον για να υποστηρίξουμε αυτού που φεύγουν από τη δίωξη του Άισι, η πρώτη αμερικανική αεροπορική επίθεση πραγματοποιήθηκε μόλι 40 μίλια από εδώ στο Μπαχμούρ, βοηθώντα του Πεσμεργκά να αλλάξουν την αντίσταση ενάντια σε έναν κοινό εχθρό, είπε ο Μπαρζανή. Είναι προφανέ ότι ο Ερντογάν έχει επενδύσει σημαντικά στο να επιδιορθώσει τι αμερικανοτουρκικέ σχέσει. Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι ταυτόχρονα μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη και ένα αξιόπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίω στο πλαίσιο μια αναδυόμενη νέα ισορροπία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ, η οποία μειώθηκε σημαντικά το 2020, εξακολουθεί να συγκεντρώνεται κυρίω στη Βαγδάτη. Όπω αποκαλύφθηκε, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποκλείουν την ανανέωση ή την επέκταση άλλων στρατιωτικών βάσεων στο Κουρδιστάν και εργασίε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στη βάση Χαρίρ, 70 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Ερμπίλ, την οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποίησαν το 2003 και μπορεί να χρησιμεύσουν ω μια εκπαιδευτική βάση. Το Πεντάγωνο εξετάζει επίση σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ να αναπτύξει περισσότερου στρατιώτε στη βάση Σοράν, λίγα χιλιόμετρα βόρεια τη βάση Χαρίρ. Επιπρόσθετα, η Αμερικανική στο σελίδα Άξιος αποκάλυψε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να κλείσει την πρεσβεία της στη Βαγδάτη και να τη μεταφέρει στο Έρμπιλ μετά από πολλές επιθέσεις που έχουν στόχο την πράσινη ζώνη της πρωτεύουσας στην οποία βρίσκεται η πρεσβεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.